Για μένα είναι συγκλονιστική η έκθεση και πιο πολύ απ' όλα είναι το ίδιο το άτομο, το ίδιο το πρόσωπο. Αυτό που λέμε ο καλλιτέχνης που λέγεται Αλέξανδρος Παπαστρατηγάκης. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα μου έφερε δείγματα της δουλειάς του. Να σας πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το βάθος της ψυχής του και αυτό που ο ίδιος πρεσβεύει από μικρός κιόλας και λέει ναι, θα κάνουμε μία έκθεση και θέλω να δώσω τίτλο «Δεν πετώ ούτε ψίχουλο». Και με πήγε στον Νικηφόρο Βρετάκο, στον δικό μας σπίτι και θέλω πραγματικά να σου πω, Αλέξανδρε, ότι είσαι ένας εξαιρετικός και γνήσιος καλλιτέχνης. Σε ευχαριστώ. Είναι τιμή για μένα, για μας όλους, για την οικογένεια του Εθνικού Οδείου, για τους καθηγητές του, τους μαθητές του, που σήμερα στείνοντας την έκθεση, πέρναγαν όλα τα παιδιά και έφευγαν όλα συγκινημένα και πολύ ενθουσιασμένα. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Να ξέρετε, όλοι οι Λάκωνες, αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα έχει εξέλιξη γρήγορη και αληθινή, γιατί είναι όλα η αλήθεια της ψυχής του, το κάθε έργο, ακόμα και το πιο μικρό, και θα έχεις μεγάλη εξέλιξη. Και χαίρομαι που συντελούμε σαν οδείο σε αυτή σου την προαγωγή. Ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους την κυρία Χελιώτη, που από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μας επαφή, δέχτηκε να με φιλοξενήσει στον χώρο του Εθνικού Οδείου να δείξω και εγώ τη δουλειά μου. Ευχαριστώ το Εθνικό Οδείο, ευχαριστώ το κοινό. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω ένα δώρο στην κυρία Χελιώτη. Κάτι συμβολικό, κάτι μικρό. Αλέξανδρέ μου, είναι δύο νότες και έχουν αξία 8, 2/8 είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, εκπληκτικό και το πώς έχεις γράψει τις νότες. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν είναι μουσικός και έχεις γράψει ήδη μουσική. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Άκουσε, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν έκπληξη. Εγώ από μένα για σένα. Σου έχω παιδικές σκηνές. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο που έχουμε κάνει πριν 3 χρόνια με την υποστήριξη της Περιφέρειας και την Πινακοθήκη εδώ της Κουμανταρίου και τον καθηγητή μας, τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Είναι έργα για πιάνο Μότσαρτ και Σούμα. Και εδώ να γράφεις την ιστορία της ζωής σου. Να είστε καλά. Ορίστε, Αλέξανδρε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαζί μας όμως έχουμε και το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Πλιώτα, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την προσπάθεια αυτή του νεαρού Σπαρτιάτη. Πείτε μας δύο λόγια, κύριε Πλιώτη. Πραγματικά συγχαρητήρια και στο δύο, αλλά και στον Αλέξανδρο, τον οποίο γνωρίζω εδώ και αρκετό καιρό, γνωρίζω τι κάνει. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πολλά του έργα εδώ στο δύο. Ήδη κάποια έργα του Κοσμούν και το γραφείο μου, αλλά κυρίως Σπαρτιάτες πολεμιστές που φτιάχνει από εξαρτήματα
βίδες, πρόκες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από ένα μηχανουργείο, το οποίο είτε είναι για πέταμα, όπως λέμε, είτε για ανακύκλωση, ο Αλέξανδρος πραγματικά αυτό που κάνει του δίνει ζωή. Και δίνει ζωή σε εκπληκτικά έργα τα οποία κάνει και ήδη βλέπετε γύρω σας και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ από κάποια έργα του, κοιτάζοντας τη μόλυνση ή την ανακύκλωση ή τη λιβελούλα που είναι στο παράθυρο ή το τραπεζάκι που είναι κάτω με τα έψιλον των Δελφών, το τάνξ, το ρομπότ. Πραγματικά μιλάμε για μια ευρεία γκάμα αριστουργημάτων που φτιάχνει ο φίλος εδώ ο Αλέξης, τον οποίο πραγματικά χάρηκα όταν τον γνώρισα πριν από δύο-τρία χρόνια. Πότε ήταν? Πριν από δύο-τρία χρόνια. Έχουμε ανταλλάξει πάρα πολλές φορές τις απόψεις μας. Πιστεύω ότι, εντάξει, ότι ίσως ήρθε η ώρα και να κάνει κάτι και με το Δήμο. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Είμαι το νομικό πρόσωπο πολιτισμού, το οποίο είναι ανοιχτό σε προτάσεις και ιδιαίτερα σε καλλιτέχνες και πόσο μάλλον σπαρτιάτες, έτσι. Ας μην λέμε πολλά λόγια, γιατί ο Αλέξανδρος δεν είναι των πολλών λόγων, και ας είμαστε και λάκωνες και εντάξει. Είναι σίγουρο ότι ό,τι και να κάνει ο Αλέξανδρος από αυτά που βλέπω σήμερα, ότι θα πετύχει. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε και την άποψη του μικρού μας φίλου, του Γιαννάκη. Γιάννη, πώς τα είδες, μάνα μου, αυτά τώρα? Μίλα. Τι σου άρεσε? Έχουμε δει στον ανώτο στο αυτοκίνητο το βάζει χαμένον ονείρων. Μ' άρεσε ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας, ωραίο, ε! Ωραία, θα στο πάρει ο Νονός εδώ να το έχει στο γραφείο σου, εντάξει? Ναι. Θα το θέλες? Ναι. Κύριος Γιώργος είναι ο καθηγητής μας στο πιάνο εδώ. Και μέσα εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο CD που θα σ' αρέσει πολύ, που παίζει ο ίδιος. Κοίτα, στο κάνει δώρο. Με έχει μουσική, μέσα έχει πιάνο. Και όταν ακούς τη μουσική θα έχεις δίπλα τους μαρκοδόρους και τις μπογιές σου και θα ζωγραφίζεις ό,τι σου έρχεται μέσα στο μυαλό και ό,τι ιστορία θέλεις. Αυτό δεν μπορώ να το ζωγραφίσω. Όχι, δεν θα ζωγραφίσεις το CD, θα ακούς τη μουσική και εσύ στο χαρτί σου δίπλα θα ζωγραφίζεις ό,τι θες. Εντάξει? Ναι. Έγινε. Ελπίζω να σ' αρέσει και να περάσεις καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παιδί μου.